Συνδημότησα και συνδημότη. Οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές 26 Μαΐου είναι πολύ σημαντικές για την πόλη μας, είναι πολύ σημαντικές για το Δήμο μας. Μέσα από αυτές τις εκλογές θα κληθείτε όλοι να εκλέξετε τους ικανότερους δημοτικούς συμβούλους και τον ικανότερο δήμαρχο. Την προηγούμενη τετραετία με τιμήσατε με την ψήφο σας. Μου δώσατε τη δύναμη να συμμετέχω στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να λάβω μαζί με τους άλλους συναδέλφους μας και τον Δήμαρχο Παναγιώτη Νίκα σημαντικές αποφάσεις για το Δήμο και για την πόλη της Καλαμάτας. Σήμερα σας ζητώ και πάλι την ψήφο σας, συμμετέχοντας στο συνδυασμό Δημιουργική Πρωτοβουλία του Θανάση Βασιλόπουλου. Ένα συνδυασμός όπου έχει ένα όραμα, έχει ένα πρόγραμμα για την καθημερινότητα, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό. Και ιδιαίτερα εδώ που είμαστε στο κολυμβητήριο, όπου θα συνεχίσουμε να κάνουμε συντήρηση στις εγκαταστάσεις του, θα τις αναβαθμίσουμε και θα δημιουργήσουμε πλέον ένα κλειστό κολυμβητήριο στη δυτική γειτονιά της Καλαμάτας, όπου θα δώσουμε τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά της Καλαμάτας να συμμετέχουν στα όμορφα αθλήματα του υγρού στίβου. Το αεροδρόμιο και το λιμάνι μας, σε συνδυασμό με το νέο οδικό άξονα, μπορούν να αποτελέσουν βασικό πόλο έλξης για τους τουρίστες, για τους επισκέπτες της πόλης μας και επίσης μπορούν να αποτελέσουν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της πόλης μας. Φιλοδοξούμε στο νέο πρόγραμμά μας την αναβάθμιση του παραλιακού τόξου και επίσης την εφαρμογή του νέου master plan για το λιμάνι μας, όπου θα δώσει ιδιαίτερη δυναμική στον τουρισμό. Βρισκόμαστε εδώ στον Φράγμα του Άρη, μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, όπου μαζί με τις πηγές του Αγίου Φλόρου και τις πηγές του Πηδήματος μπορούν να αποτελέσουν πάρκα αναψυχής, εφόσον βέβαια επιτευχθεί η αναβάθμισή τους από το Δήμο Καλαμάτας. Αυτό το έχουμε στο πρόγραμμά μας και θα γίνει. Αυτές οι περιοχές θα τονωθούν με την επισκεψιμότητα και θα μπορέσουν να βοηθηθεί η τοπική οικονομία. Σε αυτή την περιοχή γεννήθηκα και μεγάλωσα. Γνωρίζω τους ανθρώπους της και από μικρό παιδί γνωρίζω τα προβλήματά τους. Φιλοδοξώ με τη δημιουργική πρωτοβουλία του Θανάση Βασιλόπουλου αυτή την περιοχή να την αναβαθμίσουμε και να την κάνουμε καλύτερη. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ την εμπιστοσύνη σας, ζητώ την ψήφο σας στις 26 Μαΐου να με εκλέξετε πάλι Δημοτικό Σύμβουλο και να σας εκπροσωπήσω επάξια στο Δημοτικό Συμβούλιο.